Θέλαμε πάρα πολύ να τη φιλοξενήσουμε και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην παρέα μας για ποδαρικό την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Τι ωραία! Πολύ όμορφη! Ευχαριστώ! Τι συμβαίνει στη ζωή σου, Ένιωσε δηλαδή τότε. Δεν μπορεί να μετανιώσει για κάτι που για κάποιο λόγο έγινε. Ναι. Ελισάβετ, πόσο εύκολο ήταν να τα ξαναβρείτε μετά, γιατί προφανώς αν έχει γίνει παρεξήγηση θα χρειαστεί και λίγο χρόνο, θα χρειαστεί και τρόπο. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ κρατούσα πάντα τις καλές στιγμές. Με τον Μιχάλη και τον Θανάση. Ακόμα με νευριάζουν για κάποια πράγματα. Και εγώ με τους νευριάζω, εννοείται. Αλλά είναι πολύ βαθύτερο το ότι έχουμε την ίδια ανάγκη. Δηλαδή, τα παιδιά τους νοιάζει τόσο πολύ. Δεν έχω δει άλλο σκηνοθέτη. Ίσως θα πω ένα όνομα, γιατί τον τιμά. Ίσως τον Πέτρο Φιλιππίδη να αγαπάει τόσο πολύ τους ηθοποιούς την ώρα που κάνει σκηνοθεσία. Έχει πολύ σημασία αυτό που λέω. Δηλαδή, να τον νοιάζει να είναι καλός ο ηθοποιός, γιατί δεν τους νοιάζει. Ο Μιχάλης και ο Θανάσης ήταν από τις, και θα είναι πιθανότατα, τους νοιάζει να είναι οι ηθοποιοί καλοί. Τους καίγονται. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση όμως, ναι, που χρησιμοποίησες το όνομα του Πέτρου. Φυσικά και διαχωρίζοντας τελείως. Διαχωρίζοντας τελείως, εννοείται. Τη σκηνοθετική του ιδιότητα. Όχι, και γιατί μιλάμε για ένα σπουδαίο ηθοποιό. Σπουδαίο. Και όταν έβλεπε ότι ο ηθοποιός αρπάζει. Και εγώ ήταν. Έχεις δουλέψει με τον Πέτρο εσύ. Πολύ. Σε σχέση με όλο αυτό που έχει συμβεί. Δεν μπορώ να πω τίποτα, παιδιά. Δεν είναι. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του σχέδιο ζωής. Για κάποιο λόγο συνέβησαν αυτά. Και διαχωρίζεται τις δύο ιδιότητες τελείως. Εντελώς. Και βλέπουμε ότι όλοι ερχόμαστε προ των ευθυνών μας. Ήρθε. Τι θέλουμε άλλο, να τον κρεμάσουμε κιόλας. Ας πούμε, διαφωνείς με την απόφαση που άτυπα έχει πάρθει να αποσυρθούν κάπως τα σειριάλ του, αυτό νομίζω. Ναι, εντελώς διαφωνώ, ναι. Νομίζω ότι είναι άλλη ιδιότητα. Όπως με τον ίδιο τρόπο, παρόλο που κατέκρινα, εννοείται, του. Πες του Netflix. Πρώτο εκείνο είχε ακουστεί. Με το House of Cards. Ναι, πώς τον λέγανε τον ηθοποιό. Τον ηθοποιό. Τον Kevin Spacey. Μιλάμε για ένα τεράστιο ηθοποιό. Ναι. Τεράστιο ηθοποιό. Είναι εύκολο. Που ήταν τεράστια η ιδέα που έκανε. Ήταν τεράστια, πολύ προσωπική και καλά έκανε και τιμωρήθηκε. Αλλά θέλω να τις βλέπω τις ταινίες του Kevin Spacey. Γιατί να μην τις βλέπω. Εντάξει, είναι θέμα του τηλεθεατή και του θεατή γενικότερα αυτό να το διαχωρίσει και αν μπορεί να το διαχωρίσει. Και δεν είναι λίγο είδωλα και πρότυπα. Δηλαδή, τους ηθοποιούς τους θαυμάζεις, τους αγαπάς. Δεν το χάνεις αυτό. Δεν είναι άνθρωποι ηθοποιοί, δεν έχουν αδυναμίες. Οι ηθοποιοί δεν ήταν πάντα έτσι. Έρχεται. Αν είναι να τιμωρηθεί, η δικαιοσύνη είναι εδώ. Και να τιμωρηθούν οι άνθρωποι αν κάνανε κάτι. Ναι, αλλά ανθρώπινε, εσύ σαν θεατής, όχι σαν ηθοποιός. Θες να συνεχίσεις. Δηλαδή, εμένα μου βγαίνει ότι δεν θέλω. Δεν θέλω να τους παρακολουθήσω μετά. Δηλαδή, το κουβαλάω αυτό σαν θεατής. Έτσι, όχι σαν συνεργάτη. Δηλαδή, πόση τιμωρία. Πες μου λίγο εσύ, ας πούμε. Πόσο όχι εσύ. Σαν τιμωρία, όχι σαν τιμωρία. Εγώ πόσο εμείς, πόσο είμαστε δηλαδή αθώοι σε αυτά όλα τα πράγματα. Πόσο δεν έχουμε κάνει τίποτα. Πώς δεν ενοχλεί αυτό το πετροβόλημα που γίνεται στον Πέτρο. Δεν είναι θέμα Πέτρου μόνο, παιδιά. Είναι γενικότερα. Είναι πάλι μπάλα πολλούς ανθρώπους. Δεν είναι ο Πέτρος. Το Πέτρο το συζήτησα επειδή ακριβώς αυτή η ιδιότητά του ήταν κάτι που με ενδιαφέρε πάρα πολύ. Μίλησες μαζί του μέσα. Βέβαια, φυσικά τον πήρα ένα τηλέφωνο. Μιλήσαμε κανένα δύο φορές. Τέλος πάντων, παιδιά, είναι μια πολύ ευρύτερη οικογένεια. Δεν είναι ωραία αυτά. Δεν είναι και ωραία όμως να γίνονται. Εσύ συμφωνείς όμως το γεγονός ότι βγήκαν. Βεβαίως και συμφωνώ ότι βγήκαν και εννοείται. Εννοείται ότι. Γιατί είναι τα. Από τότε έπρεπε να βγουν. Από τη στιγμή που θα. Από τη στιγμή. Ο καθένας οπότε έχει το χρόνο του βρίσκει και έχει το θάρρος να το πει. Η αλήθεια είναι. Αλλά την ίδια στιγμή εγώ θα έκανα. Όχι φασαρία, όχι. Τι πώς με είπε, Η Φεστιώδης θα το σήκωνε. Εννοείται. Δεν επιτρέπεται ούτε λεκτικά ούτε τίποτα. Εννοείται ότι είμαι κατά. Εσύ γνώριζες τίποτα από όλα αυτά. Όχι, δεν γνωρίζαμε, ρε παιδιά. Τι είναι αυτά. Αυτά γίνονται μέσα σε κλειστές πόρτες. Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν έχει να κάνει. Μπορεί να σου είχε συμβεί και σένα κάτι, ρε παιδί μου. Πώς το βλέπεις. Το είχες μάθει, θέλω να πω. Θα μπορούσε βεβαίως να είχες συμβεί. Θα είχες αντιδράσει, εννοείς. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να το κρατήσω εγώ. Δεν θα μπορούσα. Αλλά μπορώ να καταλάβω και τους ανθρώπους που παγώνουν. Βέβαια. Παγώνουν, το αίμα τους παγώνει από τέτοια βιαιότητα, φυσικά. Εντάξει, απλώς δεν είμαστε ένα πράγμα όλοι οι άνθρωποι. Είμαστε και διάφορα άλλα. Ο κάθε άνθρωπος. Και έχουμε κάνει πράγματα. Δεν έχει κάνει κανείς πράγματα που ντρέπεται, ρε παιδί μου, πραγματικά. Γιατί εγώ έχω κάνει πράγματα που ντρέπομαι.
Εσείς δεν έχετε κάνει πράγματα που ντρέπεστε? Φυσικά έχουμε κάνει πράγματα που μπορεί μέχρι να... Πως, μέχρι ναι, το σημείο αυτό φτάνει να... Δεν ξέρεις τι έχει προκαλέσει τον άλλον όμως και εκείνο το σημείο που έχει φτάσει. Επίσης οι εκπομπές σας κάνουν πράγματα που είναι ντροπή. Όχι δικές σας, παιδιά, και καλή αρχή και μια χαρά. Ναι. Αλλά τέτοιες μεσημεριάτικες εκπομπές έχουν κάνει τέρατα. Τι εννοούμε? Εντάξει, εδώ μιλάμε όμως για άλλο. Να πάει να ψάχνεις τα σκουπίδια του άλλου του ανθρώπου. Δεν είναι τέρα. Καλά, με αυτό έτσι κι αλλιώς δεν είναι. Δεν είναι τέρα. Δεν έχουμε καμία σχέση με τέτοιες. Δεν πρέπει να πάει να μηνυθεί ο άνθρωπος που το έκανε? Τι εννοείται, ρε παιδιά? Εντάξει, τώρα μιλάμε για ποινικά αδικήματα όμως παρόλα αυτά. Μιλάμε για αυτό αδίκημα είναι. Θέλω να πω, δίνοντας. Δίνοντας αέρα, αφού βλέπουν νομιμοποιημένα μέσα από εκπομπές να καταγορούν, να κρίνουν τους ανθρώπους, να κρίνουν, να σχολιάζουν με άσχημο τρόπο, είτε τα ρούχα τους, είτε τα μαλλιά τους, είτε τη ζωή τους, είτε γιατί χώρισε, γιατί είπα, και πήγε με αυτόν και πήγε με τον άλλον. Όχι, παιδιά, και αυτά είναι νομικά. Μπορεί όχι στο, αλλά νομιμοποιώντας αυτά, ο άλλος νομίζει εξουσία, παιδιά. Όλα είναι εξουσία.